Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με την συνάντηση του Πρωθυπουργού που είχε με τους αγρότες, ο Κώστας ο Μαυρίδης. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη μετά από καιρό και μετά τις κινητοποίησεις συνάντηση με τους Θεσσαλούς αγρότες αλλά και την αυτοδιοίκηση και τους παράγοντες της περιοχής καθώς παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης και Δήμαρχη του Θεσσαλικού Κάπου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μελέτης για την αποκατάσταση, την αποστράγγιση αλλά και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά που η πολιτεία καλείται να λάβει μετά την μελέτη που έκανε η Ολλανδική εταιρεία με πολλούς επιστήμονες σε 8 διαφορετικές ειδικότητες και πολυσέλιδη σε χιλιάδες σελίδων μελέτη η οποία παραδόθηκε στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά ένα καμπανάκι χτυπά αυτή η μελέτη σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εισαγωγική τοποθέτηση και που είδαμε σε βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους παράγοντες του Θεσσαλικού Κάπου. Υπάρχει ένα καμπανάκι σε σχέση με την διαχείριση των υδάτων της περιοχής. Μάλιστα, όπως είπε, το 2030 ή και λίγο αργότερα ενδεχομένως να υπάρχει ζήτημα νερών στον Θεσσαλικό Κάμπο. Κάτι για το οποίο είπε ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναδούμε τις καλλιέργειες όπως είναι αυτή του Βαβακιού που καλλιεργείται στην περιοχή και που απαιτείται περισσότερο νερό για την καλλιέργειά του. Η εκδήλωση αυτή, η συνάντηση είναι σε εξέλιξη και αναμένεται και το πώς θα αντιδράσουν οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα όπως είναι το αποστραγγιστικό στην λίμνη Κάρλα αλλά και τις αποζημιώσεις που πολλοί εξ αυτών δεν έχουν λάβει ακόμη ούτε την προκαταβολή μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιεργίες τους και γενικότερα στο βιός τους. Ευχαριστούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο που ακολουθεί. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου για την σημερινή, θα έλεγα, πολύ αναμενόμενη συνάντηση και παρουσίαση του Master Plan, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει συντάξει η Ολλανδική εταιρεία HVA και θα παρουσιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Μίλτος Γκουζούρης, ένα Master Plan το οποίο ξεπερνάει τις 400 σελίδες και το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί ίσως την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και το οποίο ακουμπά και μια σειρά από σημαντικούς τομείς όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία, των τρόπων των οποίων θα γίνεται η ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που προφανώς όλο αυτό θα έχει στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να τονίσω ότι για την σύνταξη αυτού του Master Plan δούλεψαν παραπάνω από 40 επιστήμονες από 8 διαφορετικές ειδικότητες, υδρολόγοι, μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι. Αφιέρωσαν παραπάνω από 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγήσεις περιοχές και για να προτείνουν βέλτιστες λύσεις. Εξάλλου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια δουλειά η οποία έγινε στο πεδίο, δεν είναι μια δουλειά η οποία έγινε σε κάποιο γραφείο και νομίζω ότι σχεδόν όλοι από εσάς είχατε μία επικοινωνία με τον Μίλτο και με το επιτελείο του. Και θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης στους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης. Μια μελέτη την οποία θα πρέπει να τη δούμε μέσα από το πρίσμα του επιστημονικού χαρακτήρα που τη διέπει. Δεν είναι προφανώς ένα θέσφατο, αλλά νομίζω ότι δίνει πολύ σαφείς κατευθύνσεις και θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε πράγματι να συμφωνήσουμε από τη στιγμή που η μελέτη θα τύχει και της σχετικής επεξεργασίας και από τα Υπουργεία ότι αποτελεί πράγματι έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να
συμφωνήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού και όλοι οι τοπικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας και να μετατρέψουμε αυτό που ήταν μια μεγάλη καταστροφή για την Θεσσαλία σε μια ευκαιρία μιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα εξ αρχής να αναφερθώ στην διάσταση την οποία δίνει η μελέτη για το ζήτημα των υπόγειων υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Ντάνιελ για να αντιληφθούμε το γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας βαίνουν προς εξάντληση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, επειδή είδα και τις δηλώσεις του κύριου Περιφερειάρχη, ότι πρέπει αύριο να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι και να πάμε σε δραστικές παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Δεν προτείνει εξάλλου κάτι τέτοιο ούτε η μελέτη και θα ήταν πολύ άδικο από όλη αυτή την αναλυτική δουλειά που έχει γίνει, να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτήν την διάσταση. Ξεκαθαρίζω λοιπόν εξ αρχής ότι δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη, θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη ή τραγική κατάσταση σε κάποια χρόνια από τώρα, 10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να μας το υποδείξουν. Η ζημιά η οποία θα έχει γίνει στην Θεσσαλία από την εξάντληση των υπόγειων υδάτινων πόρων να είναι μία αναστρέψιμη. Και σε αυτό έχουμε όλοι μία ευθύνη να τοποθετηθούμε με απόλυτη σαφήνεια. Σταματώ εδώ. Θα ήθελα να οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής. Θα κάνει ο Μίλτος την παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσω καταρχάς τον λόγο στον Περιφερειάρχη και στους δημάρχους που θέλουν να τοποθετηθούν. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε λίγο μια δυσκολία αν τοποθετηθείτε όλοι, οπότε θα ήθελα, αν αισθάνεστε ότι έχετε καλυφθεί από αυτά τα οποία έχουν υποθεί, να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική διαχείριση του χρόνου μας. Και βέβαια, να πω εξ αρχής ότι αυτή είναι η πρώτη από πολλές άλλες συναντήσεις που θα έχουμε, καθώς η δύσκολη δουλειά, θα έλεγα ότι τώρα ξεκινά. Τώρα για την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, αλλά και όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε τι γίνεται με τα Τέμπη, τι γίνεται με τα επεισόδια που είχαμε στην Θεσσαλονίκη εις βάρος του Στέφανου Κασελάκη. Θα τα δούμε μαζί με τον συνάδελφο, τον Τέρενς Κουίκ, βέβαια και ο Κώστας ο Μαυρίδης μαζί μας. Καλησπέρα, Τέρενς. Καλή εβδομάδα. Επίσης, αντέχομαι, Θόδωρε. Και όπως βλέπεις, είμαι και καταλήλως ενδεδειγμένος. Δηλαδή, έχω βάλει το κίτρινο του Άρη μετά από το χθεσινό 1-0 στον ΠΑΟΚ. Έχω βάλει από μέσα το πράσινο μετά από την ξεφτύλα του Ολυμπιακού χτες. Γιατί περί ξεφτύλας πρόκειται δυστυχώς. Παρόλο που θα μπορούσα να το παίξω και αυτό σήμερα, αλλά λέω άστε τώρα, μην το τσιτώσω το πράγμα. Αλλά εμπάσχετο. Ήσουν προετοιμασμένος για άλλα και μου ήρθες με άλλα. Ναι, αλλά τι έγινε τώρα, έχω βάλει και το σκοτσέζικο μέσα εδώ πέρα λιγάκι, γιατί ήταν σκοτσέζικο ντους αυτό και για τους δύο, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Παρόλο που ήταν όχι απλώς πέρα σωστή η νίκη του Παναθηναϊκού, κάτι παραπάνω, άξια, αντρίκια. Και μεγάλη γκρίνια σήμερα, να ξέρεις, γίνεται στα social media που χειρίζονται οι Ολυμπιακοί για Πασχαλάκη, τον θεωρούν υπεύθυνο και για τα 3 γκολ, αλλά και για Μαρινάκη. Αυτά τα ολίγα τα ποδοσφαιρικά. Ναι, ή τα φέρνει γκρίνια. Καλά, το τι άκουγε και ο Τερίμ και οι παίχτες πριν από τον αγώνα, επίσης στα social media το θυμίζω, έτσι και αυτό. Και έρχεται ένας αγώνας τώρα στο Καραϊσκάκη και ανατρέπει την εικόνα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και μπαίνει δυνατά. Και τα πάνω και τα κάτω, το έτσι. Τέρες, νομίζω. Ναι. Κοίταξε, μπαίνει η ΑΕΚ στη διεκδίκηση. Απλά να υπενθυμίσω ότι το επόμενο μάτς του Ολυμπιακού είναι στην Αγία Σοφιά, στο γήπεδο. Εκεί δεν έχει περιθώριο. Έτσι και το χάσει αυτό, ο Ολυμπιακός μένει έξω από την τριάδα, δηλαδή έξω από την Ευρώπη. Οπότε θα γίνει σκληρό μάτς. Θα το δούμε. Εντάξει. Πάντως είμαστε τυπικοί εμείς οι Παναθηναϊκοί. Χθες είχατε γενέθλια στο Καραϊσκάκη. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε με άδεια χέρια. Σας φέραμε τρία δώρα. Τρία τριφύλια μας δώσατε και εγώ, όπως ξέρεις, επειδή είμαι κύριος και σου έστειλα και μήνυμα χθες το βράδυ. Αμέσως μετά τον αγώνα, το παραδέχομαι.
ήσασταν καλύτεροι, κερδίσατε. Τι να κάνω. Είναι αλήθεια, η ανάγκη γίνεται φιλότιμο, με συγχωρείς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τον αθλητισμό. Για να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Πρωθυπουργό εκεί που είχε τη συνάντηση με τους αγρότες και τα άλλα θέματα τέρες. Ωραία. Το θέμα είναι οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί έχουν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μελέτη, απίστευτα μεγάλη. Μία σύνοψη παρουσιάστηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου στους δημάρχους, καλά το λέω. Αλλά είπε κάτι όμως ο Πρωθυπουργός, ότι δεν είναι και θέσφατο. Δηλαδή αυτή η έκθεση θα μοιραστεί πια στα αρμόδια Υπουργεία, θα την πάρει και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος αύριο και μεθαύριο θα την κοιτάξει, παρόλο που ο ίδιος λέει μέχρι στιγμής ότι το 90% από την έκθεση των Ολλανδών είναι σωστή. Ένα 10% μένει για να δούνε τι μπορούν να διορθώσουν. Το ζήτημα είναι ότι αν πρέπει ό,τι γίνει μπορεί να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους... αυτά είναι βέβαια για τα νερά. Μια σκέψη όμως, Θοδωρή και Κώστα, που είμαστε και οι παλιότεροι εδώ πέρα, ότι κάποτε λέγαμε την εκτροπή του Αχελλώου. Ναι, δηλαδή, αυτό θα καταλάβω. Θα το έλεγα αυτό. Όχι, τίποτα άλλο δεν σου. Δηλαδή, θα χώρισαν και άλλα νερά από τον Αχελλώο. Δηλαδή, εδώ είναι η ιστορία τρέλας. Ευτυχώς που δεν έγινε εκτροπή. Αρκεί αυτή η δική που είναι η Ολλανδία, γιατί ξέρουμε πώς είναι η Ολλανδία ως κράτος, να την τηρήσουμε αυτή τη μελέτη και να μην την κάνουμε όπως κάνουμε συχνά με τα νομοσχέδια της παιδείας που φέρνουμε από τις σκανδιναβικές χώρες, τα προσαρμόζουμε στα ελληνικά δεδομένα και ουσιαστικά δεν εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε πάρει από εκεί. Όταν λες τα νομοσχέδια παιδείας, εννοείς τα sugar daddy. Όχι, απλά ρωτάω τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Κώστα. Απόλυτα. Αλλά η Ολλανδία είναι μια σοβαρή ιστορία, η οποία φαντάζομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί. Το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Οι αγρότες, εντάξει, βεβαίως και θέλουν η λίμνη Κάρλα να τελειώσει το γρηγορότερο πρόβλημά τους. Ζητούν πλέον η μυλοπαραγωγή να μπουν και αυτοί, διότι η μυλοπαραγωγή εξαιρέθηκαν από τα μέτρα τα οποία είχαν λάβει στην κυβέρνηση. Και βεβαίως ζητάνε πάρα πολλά και το παραδάκι στο χέρι, έτσι, δηλαδή εν τη παλάμη. Δεν γίνεται. Πρέπει το γρηγορότερο να ρυθμιστούν τα θέματα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν την καλλιεργητική τους περίοδο. Έχω πάντως την αίσθηση ότι πλέον για την κυβέρνηση κλείνει ένα ακόμα θέμα. Έκλεισε το θέμα των γάμων των ομόφυλων, έκλεισε το θέμα των πανεπιστημίων, θα κλείσει και το θέμα των αγροτών και προχωράμε παρακάτω σε κάτι πάρα πολύ άγριο, πάρα πολύ άγριο, το οποίο έχει να κάνει πλέον με την βία και την παραβατικότητα στα νεότερα άτομα, στους νέους. Γιατί αυτό που έγινε χθες και με τους δύο ΛΟΑΤΚΙ στην Θεσσαλονίκη ξημερώματα είχε να κάνει με νέα παιδιά. Από τις 21 συλληφθέντες, οι 12 είναι ανήλικοι, για όνομα του Θεού, ανήλικοι. Και κατά τη μου την άποψη, θα έπρεπε μαζί με αυτούς να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι γονείς τους. Τέλειο, δεν υπάρχει για μένα άλλη λύση. Πρέπει να παρεύουν τα σπίτια πια, ερωτοκρατούμενο και δεύτερον, να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο αυτή η επιτροπή την οποία έφτιαξε το Μέγαρο Μαξίμου, με επιφανείς καθηγητές και γνώστες του ζητήματος παραβατικότητας, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε μια σειρά τους νέους οι οποίοι, κακά τα ψέματα, παρασύρονται και από το διαδίκτυο αλλά και από τις παρέες. Σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, έτσι που έχει δείξει και την πρόοδό της, δεν είναι καθόλου συντηρητική, έτσι φιλόξενη πόλη. Εντάξει, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είχαμε και τον προπυλακισμό του Στέφανου Κασελάκη το μεταξύ. Ναι, μα κοίταξε, η Θεσσαλονίκη καταρχήν είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Είναι ένα μοσαϊκό. Είναι ένα μοσαϊκό. Πολυπολιτισμικό μοσαϊκό το λέω. Η Θεσσαλονίκη, μα η Θεσσαλονίκη ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν έδωσε τέτοια δείγματα. Μάλιστα. Ποτέ. Είναι κρίμα για το Θεό. Και σε ό,τι αφορά του Στέφανο Κασελάκη, εδώ είναι. Έβλεπα τα πλάνα, το πώς το επιτέθηκαν οι κουκουλοφόροι μέσα στο Ολύμπιον το κινηματοθέατρο και μάλιστα ένας εξ αυτών πήρε το καπέλο του αστυνομικού, ενός αστυνομικού που ήταν εκεί. Είχαμε και τραυματισμό αστυνομικού στα επεισόδια και αυτά. Και το χτύπησε με το κράνος στο κεφάλι. Ναι. Και εγώ σε ρωτώ, αυτός ο αναρχικός δεν θα πρέπει πραγματικά να φάει την μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε να προβλέψει ο ποινικός κώδικας και μάλιστα ο νέος του Φλωρίδη. Ένα. Δεύτερο, έβλεπα όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνανε από τα δικαστήρια, κυρίως τα νέα τα παιδιά, τους 21, γιατί είχαν οδηγηθεί στο αυτόφορο σήμερα. Ακόμα είναι στο αυτόφορο, δηλαδή τώρα που μιλάμε. Θα πάρουν με κατά πάσα βεβαιότητα άδεια να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.
Αλλά ρωτώ, τόσο μάγκες και τόσο αντράκια είναι, γιατί κουκουλώνονται μπροστά στις κάμερες καθώς μπαίνουν βγαίνανε στα δικαστήρια? Άμα είσαι μάγκας και αυτό που κάνεις το κάνεις από μαγιά και το πιστεύεις, βγάλε την κουκούλα, κοίτα τις κάμερες και πες εγώ είμαι αυτός ο μάγκας. Τώρα για την κουκούλα έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ποιοι τη φορούν, ποιοι τους τη δίνουν, τι εξυπηρετούν, ας το τέρας τώρα. Υπάρχει και η θεωρία και καλά κάνεις και μου το λες και με τσιγκλάς και καλά κάνεις, ότι πολλοί εξ αυτών μπορεί να είναι και το παρακράτος. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή το παρακράτος. Γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουν οι αρχές ασφαλείας ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, γιατί μπορεί να είναι και κάποιοι από αυτούς μέσα σε αυτόν τον όγκο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε. Έχουμε δει και κάποιους από αυτούς να είναι μαζί με τα ΜΑΤ και μετά να βγαίνουν μπροστά από τα ΜΑΤ και να χτυπιούνται με τα ΜΑΤ. Αυτό ακριβώς όπως το λες. Και να μολύνουν και τους αθλητικούς χώρους. Ναι. Μάλιστα, στο Σαββατοκύριακο το παιχνίδι με τη Λαμία δεν έγινε με θεατές, γιατί ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των καμερών. Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, δεν είναι. Ναι, και καλά κάνανε. Όπως και τεχνικό θέμα είναι το ότι το πλοίο ακόμα δεν έχει φύγει από τη Λάρνακα για να μεταφέρει την πρώτη μέσω της οδικής αρτηρίας βοήθεια αλληλεγγύης προς τον λαό της Γάζας. Γιατί ήταν κάτι το οποίο, αν θυμάσαι, το είχαμε κουβεντιάσει την Παρασκευή. Το πλοίο ακόμα είναι εκεί. Ελπίζουμε σήμερα το αργότερο να φύγει. Θα είναι η πρώτη αποστολή την οποία κάνει ο Ελληνισμός. Αυτό που δεν κατάλαβα όμως είναι, τι τον κόφτει τον ΣΥΡΙΖΑ με αρνητική διάθεση να βγαίνει και να λέει εάν μετέχουν και οι Έλληνες ή όχι σε αυτή την αποστολή που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μακάρι να μετέχουν, εγώ θα πω. Μακάρι να μετέχουν. Γιατί είμαστε ένας λαός που έχουμε δεχθεί τους πρόσφυγες τον έναν πίσω από τον άλλον και κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που θα ήθελα να πω έχει να κάνει και με τους κουκουλοφόρους. Γιατί υπάρχουν τους κουκουλοφόρους Κώστα και Θόδωρο και Κώστα, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο και χτυπούν, όπως καλή ώρα έγινε με τον Κασελάκη και όχι μόνο. Και οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι κουκουλοφόροι. Και νομίζω ότι ο νόμος του Φλωρίδη θα βάλει πολλά πράγματα και εδώ στη θέση τους. Μάλιστα. Τώρα, ένα σχόλιο και για την οικονομία. Εδώ και αρκετό καιρό εμείς λέμε τα πράγματα δεν πάνε καλά με την οικονομία και με ορίζοντα το 30-32 που είναι αύριο, στην πολιτική είναι αύριο, έτσι, και στα όσα έχουμε βιώσει, νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το πώς πάνε τα πράγματα τέρες, έτσι. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή το τι είπε ο διευθυντής του Οικονομικού Επιτελείου του Μεγάλου Μαξίμου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξης Πατέλης, σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Real FM. Είπε ότι είμαστε σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό των τροφίμων σε μια κατιούσα πορεία. Είπε ταυτόχρονα όμως ότι σε σχέση με την ανάπτυξη, αντί για 2,4 είμαστε στο 2,1, συνεπώς υπολοιπόμεθα μεν, αλλά όμως είμαστε 5 φορές πάνω από το 0,4 που είναι της υπόλοιπης Ευρώπης. Είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση. Αυτό σημαίνει όμως ότι, για παράδειγμα, ο 13ος δεν θα δοθεί εκεί που παρακαλούσαν και κυρίως στο δημόσιο, το οποίο εξάλλου το έχουν κόψει. Αλλά ταυτόχρονα είπε ότι οι όποιες παροχές από εδώ και μπρος, ό,τι έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση θα το κάνει, αλλά θα είναι πολύ προσεκτικά τα βήματα, έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η πολύ καλή εικόνα που έχουμε, κακά τα ψέματα. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε το γνωστό, το κράτος ευημερεί και ο λαός δυστυχεί, το γνωστό, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την καλή εικόνα που είχε να κάνει και κυρίως και με το διατραπεζικό σύστημα. Αυτή η εικόνα όμως δεν γεμίζει το τραπέζι, έτσι, δεν λύνει προβλήματα. Και έχουμε, θα είναι δύσκολο. Και έχουμε εκατομμύρια συμπολίτες μας πλέον που είναι κάτω και από το όριο της φτώχειας. Τέρες. Οι δείκτες συνεχώς είναι αρνητικοί. Ναι, τώρα, πώς πάει καλά η ελληνική οικονομία όταν υποφέρουν οι πολίτες της, είναι ένα θέμα. Θόδωρε, κάθε καθαρή Δευτέρα μαγειρεύω εγώ ίδιος την συνταγή της νόνας μου, της Κεφαλονίτισσας, που είναι το κοφτό μακαρονάκι με το χταπόδι. Με μια ειδική συνταγή, το οποίο ούτε η γυναίκα μου την ξέρει. Θέλω να σου πω ότι το χταπόδι το αγόρασα 16 ευρώ το κιλό. 16, πέρυσι είχε 10. Τα είπες όλα. Και ήταν και κατεψυγμένο εισαγωγής, παρακαλώ. Απλά και μόνο αυτό θέλω να πω.
Κώστα, κάτι που θέλεις να σχολιάσεις και να κλείσουμε. Για τα Τέμπη και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έχουμε τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής. Θα πάρει τα απορίσματα των κομμάτων. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά δεν συνεννοηθήκαμε, δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Είναι διαφορετικά τα απορίσματα του κάθε κόμματος. Μήπως και τα συνθέσει και μήπως και καταλήξουν, φοβάμαι πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα μείνουμε στα ξεχωριστά πορίσματα των κομμάτων. Ό,τι και να συνθέσουν τα κόμματα, από τη στιγμή που έξω από τη Βουλή έχουμε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που πλέον καθαρά οι πολίτες λένε ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα και όχι ψεκάζετε, σκουπίστε, τελειώσατε, νομίζω Τέρες, το μήνυμα εστάλει από τους πολίτες. Η κυβέρνηση, μάλλον το πω λίγο διαφορετικά, η πλειοψηφία, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα και ότι αυτό είναι θέμα που διερευνά πια η δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να συνεχιστεί η προανακριτική, αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι εφικτό. Η πλαίσια ελευθερίας καταθέτει πρόταση μορφής κατά του Προεδρείου. Το Προεδρείο λέει όμως ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, ό,τι αποφασίζει η πλειοψηφία είναι αυτό που εφαρμόζω. Και έχουμε και το Πασό Κινάλ, το οποίο ζητά να μετατραπεί σε προανακριτική η Επιτροπή της Βουλής για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια καλύτερα συμπεράσματα. Όμως θα παραδοθεί αύριο από τον πρόεδρο της προανακριτικής, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, δημοσιογράφος στο βασικό του επάγγελμα. Όλοι αυτοί οι φάκελοι θα δοθούν στον πρόεδρο της Βουλής και κατά πάσα βεβαιότητα θα μαζευτούν οι 60 υπογραφές από την αντιπολίτευση για να γίνει ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση επί των πορισμάτων, αλλά χωρίς ψηφοφορία. Απλά και μόνο να γίνει συζήτηση. Και έτσι θα κλείσει αυτός ο κύκλος για την Βουλή. Τα υπόλοιπα είναι στη δικαιοσύνη, η οποία παρενέβη, ξεχάσαμε να πούμε, με την κυρία Αδελίνη και ζητά επίγουσα από καταρτική για την επίθεση που δέχτηκε ο Στέφανος Κατσουλάκης. Ο Άρης Πάγος. Έχουμε την παρέμβαση του Αρίου Πάγου. Ωραία, να ευχαριστήσω τον Τέρες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τα Τέμπη, κυρίες και κύριοι. Η προανακριτική επιτροπή παίζει το ρόλο ενός εισαγγελέα. Αυτό δεν εμποδίζει έναν εισαγγελέα να επιρρύψει ποινικές ευθύνες, να ασκήσει ποινική δίωξη. Και θέλω να πω πραγματικά στον κόσμο και ειδικά στα νέα παιδιά, τα οποία με πολύ συσσωρευμένη και δικαιολογημένη οργή απευθύνονται κατά, ας πούμε, κάθε πολιτικού. Η ασυλία για κακουργήματα έχει καταργηθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ασυλία για κακουργήματα. Δεν υπάρχει ασυλία για κακουργήματα. Αν ένας εισαγγελέας ασκήσει ποινική δίωξη για οποιονδήποτε υπουργό, πρωθυπουργό, πρώην υπουργό, δεν ισχύει καμία ασυλία. Ούτε ισχύει ασυλία για αγωγές επίσης. Για κακούργημα λέτε όμως. Για κακούργημα, ναι. Η μόνη περίπτωση που υπάρχει βουλευτική ασυλία είναι όταν στα πλαίσια των καθηκόντων πει κάτι ένας βουλευτής, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί άποψη. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Και εκεί η Βουλή αποφασίζει εκεί, εκεί αν θα δώσει ασυλία ή όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση πιθανότατα και ανάμεσα όπως σε υπάρχει η αίσθηση ότι και οι πολιτικοί παίρνουν 10.000 ευρώ. Ένα λεπτό. Και αυτή η αίσθηση υπάρχει που δεν ισχύει. Αυτό όμως είναι μια αφηρημένη συζήτηση. Εδώ μιλάμε για μια τραγωδία με 57 νεκρούς και μια διαχείριση αυτής της τραγωδίας. Υπάρχει η αίσθηση ότι το συγκαλύπτεται γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αίσθηση γιατί δεν είναι σωστή διαχείριση. Υπήρξαν παραλήψεις. Υπάρχει αίσθηση γιατί αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Τι γίνεται εδώ? Καταρχάς, φυσικά και υπήρχαν παραλήψεις. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι βγήκαμε και είπαμε συγγνώμη. Ένα μεγάλο συγγνώμη στις οικογένειες, στους γονείς, για τον ανίποτο πόνο που νιώθουν και κανείς από εμάς δεν μπορεί να το νιώσει. Τόσο αν έχεις βιώσει κάτι τόσο τραγικό. Τα θύματα αυτής της τραγωδίας δεν πρέπει να ξεχαστούν. Πρώτοι εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί ποτέ σε ελληνικές ράγες ένα τέτοιο δυστύχημα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ. Όπως είδαμε, σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Θα μείνουμε στο θέμα, αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους αγρότες για το Θεσσαλικό κάμπο, για την πορεία της οικονομίας που εδώ και καιρό έχουμε έναν προβληματισμό και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το ίδιο το περιβάλλον του Μεγάλου Μαξίμου. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για την εξεταστική για τα ΤΕΜΠΕ. Έχουμε τελευταία συνεδρίαση σήμερα. Το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι εσείς προσανατολίζεστε για προανακριτική, θα το ζητήσετε εκ νέου, έτσι το είχατε ζητήσει και θυμάμαι παλιότερα. Για πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, ρίχθηκε φως μέσα στην εξεταστική ή απλά ψεκάσαμε, σκουπίσαμε, τελειώσαμε και δικαίως 1,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας υπογράφουν αυτό που υπογράφουν και ζητάνε δικαίωση στα θύματα και να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, το λέω με μεγάλη μου λύπη, γιατί εδώ μιλάμε για 57 συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που χάσαν τη ζωή τους. Η Εξεταστική Επιτροπή εξελίχθηκε σε ένα φιάσκο. Σε μια προσπάθεια από την κυβερνητική πλειοψηφία, όχι μόνο να μην έρθει τίποτα στο φως, όχι μόνο να μην μάθουμε για ποιο λόγο αυτά τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκρυφούν στοιχεία, να μην έρθουν ουσιώδη μάρτυρες και επιπλέον να μην οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη αυτοί που πραγματικά έφταιξαν για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων. Δεν πρέπει άλλο ο ελληνικός λαός να σκέφτεται ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί στη Βουλή οι οποίοι προσπαθούν με κάποιον τρόπο να μην εξιχνιαστούν μεγάλα εγκλήματα και μεγάλες υποθέσεις. Και πραγματικά να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι μας και να παραπευθούν στην ελληνική δικαιοσύνη, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τις ευθύνες τους για το ότι συγκεκριμένα έργα δεν έγιναν. Γι' αυτό το λόγο και δεν καταθέτουμε ένα ακόμα πόρισμα όπως τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά επανερχόμαστε στην αρχική συζήτηση και στην αρχική μας πρόταση, που ήταν η διενέργεια προανακριτικής επιτροπής, που όπως περιγράφεται από το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, δεν είναι μια προανακριτική η οποία ξεκίνησε από στοιχεία τα οποία συνέλεξε το ΠΑΣΟΚ ή μια εκτίμηση που είχε το ΠΑΣΟΚ για το τραγικό δυστύχημα, αλλά πατήσαμε πάνω στα στοιχεία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που μιλούσε για τις καθοριστικές ευθύνες δύο συγκεκριμένων κυβερνήσεων και των διοικήσεων των Υπουργείων από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή και από την πλευρά του κυρίου Σπίρτζη, όπως και προέδρων οργανισμών που σχετίζονται με τον ελληνικό σιδηρόδρομο, για την μη εφαρμογή της Σύμβασης 717 και του έργου της τηλεδιοίκησης, που όπως απέδειξε και η Τριμπελής Επιτροπή που όρισε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, αν είχε εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση και είχαμε τηλεδιοίκηση, αυτά τα δύο τρένα δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ. Άρα λοιπόν, την ίστατη στιγμή πρέπει να καταλάβει η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την προανακριτική επιτροπή και επιτέλους ο ελληνικός λαός να μάθει γιατί πραγματικά έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα και να οδηγηθούν οι ένοχοι στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Δεν μπορεί να μένει άλλο αυτή η υπόθεση στο σκοτάδι και δεν είναι μόνο μια υπόθεση των τραγικών οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, είναι ένα αίτημα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Πέρα από το πώς εξελίσσεται το όλο θέμα και αν υπάρχει συγκάλυψη, εδώ στον τόπο του εγκλήματος, διότι έγκλημα είναι εκεί, έτσι, μιλάμε για ένα έγκλημα, δεν συζητάμε για κάτι άλλο, έχουμε και απόκρυψη στοιχείων. Δηλαδή να μπαζωθεί ο χώρος, άρα να μην υπάρχουν τα ευρήματα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι πραγματικά συνέβη και τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, να αγνοούνται βαγόνια. Επ' αυτού τι γίνεται τώρα? Εντάξει, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε πολιτικό επίπεδο, τι απαντήσεις σας δίνονται? Ποιος έδωσε την εντολή να μπαζωθεί? Η μητέρα ενός θύματος λέει, εμένα μου είπε ο κύριος αγοραστός ότι την εντολή την έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας τότε, που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη, τι γνώση έχετε εσείς, τι στοιχεία έχετε συλλέξει? Επειδή οι απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα είναι αστείες. Αστείες γιατί μιλάμε για ένα τρομερό δυστύχημα το οποίο, όπως είπα και πριν, οδήγησε στο να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και πρέπει να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα όταν μιλάμε για τα στοιχεία τα οποία στην ουσία δεν τα συνέλεξαν οι αρμόδιοι, αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τη διερεύνηση του ατυχήματος, οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα έπρεπε να ερωτηθούν από την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, την κεντρική διοίκηση, την περιφέρεια, αν θα έπρεπε να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Και αυτά τα οποία λέγονται και νομίζω γράφτηκαν και στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δήθεν
έγιναν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες και το μπάζωμα έτσι ώστε να πατήσουν πάνω οι γερανοί και να απομακρύνουν τις αμάξοστοιχίες. Είναι αστιότητες. Σήμερα που μιλάμε, μετά από τόσο καιρό, ένα χρόνο, είχαμε και το μνημόσυνο προχθές. Ξέρετε εσείς τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία? Έτσι ώστε, είδαμε όλοι, έτσι, υπήρξε βίντεο. Με τη σύγκρουση να υπάρχει αυτό το μανιτάρι, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, ξέρετε? Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν γνωρίζουμε το τι είχε και ακούμε μόνο εικασίες. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή. Άρα τι εξεταστική λοιπόν ήταν αυτή? Άρα τι εξεταστική ήταν αυτή? Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Ακριβώς. Υπάρχει τιμή προσωπολιτικό σύστημα προς τη Βουλή όταν διεξάγονται ξανά τέτοιες εξεταστικές. Βγαίνουν 4-5 διαφορετικά πορίσματα. Η κυβερνητική πλειοψηφία μιλάει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη από κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή λέει ότι υπήρχε ο κ. Καραμαλής που αποδεδειγμένα μπορούσε να εφαρμόσει και να ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17, δεν το έκανε επί 4 και πλέον χρόνια, όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, πριν εκλεγεί κυβέρνηση, και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει συγκεκριμένη εκδήλωση για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους και είχε θέσει το θέμα της ασφάλειας ως μια πρώτη προτεραιότητα της δικής του διακυβέρνησης. Και αυτά τα ξέχασαν όλα. Και τα ξέχασαν, έβαλαν τον κ. Καραμαλή ξανά στα ψηφοδέλτια, εκλέχθηκε ξανά βουλευτής και αυτό κάλυψε όλες τις πολιτικές ευθύνες και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες που υπάρχουν πάνω σε συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, πριν δώσω το λόγο και στους συναδέλφους για να ανοίξουμε τα θέματα και να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχει... του τραγικού δυστυχήματος. Ναι. Όταν ακόμα προσπαθούσαν να γίνουν οι ενέργειες ανάσυρσης και των τελευταίων αγνοωμένων τότε νεκρών στην πορεία. Είδα τους τεράστιους αυτούς γερανούς που ήταν στην περιοχή και προσπαθούσαν να απομακρύνουν και να ξεσκεπάσουν αυτή την άμορφη μάζα σιδερικών που υπήρχε. Ναι, βλέπουμε βλέπουμε και τις εικόνες, θυμίζουμε στον κόσμο το τι έγινε εκεί. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές και μάλλον θα αυξηθούν κι άλλο. Τι πρωτοβουλία προτίθεται να πάρει το Πασόκ Κινάλ? Υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, που λέει ότι όταν μαζεύονται πάνω από 500.000 υπογραφές, όποιο θέμα αφορά, εισηγείται, πάει σε συζήτηση στη Βουλή και παίρνονται όλες εκείνες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Τι προτίθεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων, που πλέον οι πολίτες ανταποκρίθηκαν, πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές? Τι θα κάνετε γι' αυτό εσείς? Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μπορέσουν να μάθουν οι οικογένειες των θυμάτων αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός τι πραγματικά έγινε στα τέμπη. Είτε αφορά μια συζήτηση στη Βουλή που θα έρθει για τα πορίσματα, είτε αφορά την πίεση που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας για τη λειτουργία αυτής της προανακριτικής επιτροπής επιτέλους, είτε ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο κινητοποιήσεων για να μπορούν να δικαιωθούν οι μνήμες αυτών των ανθρώπων και οι οικογένειες οι οποίες ψάχνουν την αλήθεια και φυσικά να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτεία η οποία θα πρέπει να προστατεύει τους πολίτες ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τους, στα μασικά μέσα επικοινωνίας για να μην ξανασυμβεί αυτό στο μέλλον. Πάντως αυτές οι 1,5 εκατομμύριο υπογραφές είναι ράπισμα στην πολιτική, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, έτσι. Ασχέτως αν η πλειοψηφούσα παράταξη έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση εννοώ, αλλά παίρνει μπάλα τους πάντες. Υπάρχει μια αμφισβήτηση, των πολιτών απέναντι στο πώς λειτουργεί και το κοινοβούλιο. Έτσι έχουμε δει και παραβιάσεις των κανονισμών να μην τηρούνται και οι επιτροπές να μην τηρούνται όπως πρέπει να τηρούνται και εξεταστικές για τις εξεταστικές. Έτσι, οι νομικές υπηρεσίες της Βουλής να μην ακούγονται όταν έρχονται νομοσχέδια. Έτσι και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές βλέπουμε παραλήψεις. Τα ξέρετε, έτσι κύριε Σπυρόπουλε? Μα το είπα και στην αρχή. Δεν λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός σωστά πάντως. Αυτό δίδεται ως εντύπωση. Δεν αποτελεί τιμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό το οποίο έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο τρόπος που απευθυνόταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, τα βασικά στελέχη που μετήχαν στην Επιτροπή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο άθλιος τρόπος που έγινε αυτή η συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τον Κώστα Μαυρίδη. Σίγουρα έχουμε και άλλα θέματα. Έλα, Βαγγέλη.
Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα επαναφέρω την πολυφορεμένη ερώτηση. Η κυβέρνηση έχει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, όχι μόνο σε αυτό που αναφέραμε, το ζήτημα των τεμπών, κυρίως το θέμα της οικονομίας, νομοσχέδια που προσπαθεί να περάσει, περνάει. Αλλά υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση. Για ποιο λόγο δεν μπορεί η αντιπολίτευση, το δικό σας κόμμα, να κερδίσει ποσοστιαία σε δημοσκοπήσεις από τις απώλειες που καταγράφει η κυβέρνηση? Για ποιο λόγο δυσκολεύεται η αντιπολίτευση να ασκήσει αντιπολίτευση εντός της Βουλής? Είναι η απόσταση των δύο κομμάτων σε βουλευτές? Έχετε δεμένα τα χέρια σας? Κοιτάξτε, όσο αφορά το ΠΑΣΟΚ, εγώ για το ΠΑΣΟΚ μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. ΠΑΣΟΚ ασκεί αντιπολίτευση και μάλιστα πολύ σκληρή και με ένα δίκαιο τρόπο, κατά την άποψή μου, και τεκμηριωμένη. Για όλα τα ζητήματα τα οποία εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια κριτική στην κυβέρνηση, καταθέτουμε και μια πρόταση. Είτε έχει αφορά την ακρίβεια, είτε έχει να κάνει με το κόστος ζωής, είτε έχει να κάνει με τον αγροτικό κόσμο και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες η κινητοποίηση, αλλά για μας είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τα τελευταία 3,5 χρόνια και καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις και πρωτοβουλίες για αυτούς τους ανθρώπους. Είτε όσον αφορά για την ενεργειακή ασφάλεια και για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας μας, που αφορά και το αγροτικό ζήτημα, είτε έχει να κάνει για τα μεγάλα ζητήματα της υγείας και της παιδείας. Παραδείγματος χάρη, όταν τελείωσαν οι βουλευτικές εκλογές, η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ με την παρουσία του Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, έγινε στα Γιάννενα. Και ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την παιδεία. Την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Γιατί θεωρούμε πραγματικά ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην τα αφήσουμε τα σχολεία να καταρρεύσουμε. Να μην αφήσουμε τα νηπιαγωγεία να καταρρεύσουμε. Να ξέρει κάθε οικογένεια ότι μπορεί να στείλει το παιδί της, να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και να μπορεί να ανοίξει τα φτερά του αύριο μεθαύριο και να μπει σε ένα από τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό τον αγώνα ξεκινήσαμε να δώσουμε. Και όχι να συζητάμε μόνο για το νομοσχέδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όταν το έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να ψηφίσουμε νομοσχέδια τα οποία θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Είχαμε την πρόθεση και το κάναμε στην Επιτροπή της Βουλής να ψηφίσουμε, ας πούμε, το νομοσχέδιο για την ψήφο την επιστολική των απόδημων Ελλήνων, ασχέτως αν η τροπολογία την οποία κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στην ουσία μας όθησε και έδωσε όλη την αντιπολίτευση να μην έχει συνένεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ψηφίσαμε 125 άρθρα που αφορούσαν την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όταν μας κατήγγυλαν και λέγανε ότι δεν ενδιαφερόμαστε στην ουσία, αλλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κριτική. Εμείς δεν ήρθαμε να υποκαταστήσουμε μια στήρα αντιπολίτευση με λαϊκισμό και εύκολα λόγια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ και θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός αναζητά κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν τον αγώνα έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟ είναι το κόμμα το οποίο και μετά τις βουλευτικές εκλογές ενισχύει τα ποσοστά. Και δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, μετά από πάρα πολλά χρόνια, βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση στις έρευνες που γίνονται. Αυτό το οποίο θέλουμε και νομίζω ότι είναι το μεγάλο δίλημα το οποίο θα υπάρξει στις ευρωπαϊκές εκλογές, πέρα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα και για το ποια Ευρώπη θέλουμε, είναι εδώ για τη χώρα μας, αν θα αποκτήσει ο ελληνικός λαός μία αξιόπιστη λύση, μία αξιόπιστη πρόταση κυβερνητική απέναντι στην αλαζονία και στην ανεπάρκεια της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη λύση θεωρώ ότι την προσφέρει το ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα κυβερνητικό και με προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα σύγχρονα προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγαση που πρώτο αναδείξαμε στη συζήτηση. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Έλα, Κώστα. Να ξαναγυρίσω στα Τέμπη και θέλω ευθέως να ρωτήσω, γιατί σας κατηγορούν και το σας είναι η αντιπολίτευση, σύσσωμη η αντιπολίτευση από την κυβέρνηση, ότι εργαλοποιείται το τραγικό δυστύχημα και προσπαθείτε ως αντιπολίτευση να έχετε πολιτικά ωφέλη. Το ερώτημα που μπαίνει και που θέλω έτσι μια ευθεία απάντηση είναι, υπάρχει εμπιστοσύνη στην τακτική δικαιοσύνη? Θα είναι αποδεκτή το όποιο αποτέλεσμα της ελληνικής δικαιοσύνης? Γιατί πέρα από την πολιτική διαμάχη και το αν σωστά έγινε εξεταστική προανακριτική επιτροπή, είναι και η δικαιοσύνη που με τους ρυθμούς που πηγαίνει κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξει κάπου. Εμείς φυσικά και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
και θεωρούμε ότι κάνει και θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει, έτσι ώστε να υπάρχει απονομή της δικαιοσύνης και να οδηγηθούν οι ένοχοι κατά οψίμου που υπάρχουν στο να απολογηθούν για τις πράξεις τους ή για αυτά τα οποία δεν έκαναν. Από εκεί και πέρα όμως, το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει εκτός από αυτήν την πολύ σημαντική υπόθεση. Εδώ πέρα υπάρχουν πολιτικές ενέργειες συγκεκριμένων υπουργών που δεν έγιναν ή επιλογές όσον αφορά τις διοικήσεις οργανισμών με κομματικά κριτήρια, τα γαλάζια παιδιά τα οποία τοποθετήθηκαν ως πρόεδροι των οργανισμών όλων αυτών που αφορούσαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Υπήρχαν στοιχεία από έρευνες που έγιναν όσον αφορά για κομματικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις και τέλος πάντων οδηγηθήκαμε σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός από το βήμα της Βουλής, αν θυμάστε, μας κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε στην αντιπολίτευση που έκανε την κριτική και, και έλεγε την κυβέρνηση μέσα από τη Βουλή, από τα θεσμικά όργανα, ότι είναι απαράδεκτο να συζητούμε για την ασφάλεια στους ελληνικούς σιδηροδρόμους και ότι όλα τα έχει ρυθμίσει. Και λίγες ημέρες μετά χάθηκαν 57 ζωές. Γι' αυτό δεν θα υπολογιστεί κανένας. Κύριε Σπυρόπουλε, για το ότι έρχεται ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και κλείνω με αυτό. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, όχι το Πασό, και λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή περισσότερο, για τον κύριο Σπίρτζη λιγότερο, αλλά και για αυτό, για τις διοικήσεις των οργανισμών. Δεν θα πρέπει να απολογηθεί κανένας. Δεν πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή που σε επίπεδο Βουλής να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να δοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως των ερευνών που θα κάνουν οι ίδιοι. Δεν πρέπει να απολογηθεί κανένας γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία με τον μπάζο μας στην περιοχή και δεν ξέρουμε κανένας ακόμα και σήμερα ποιος έδωσε την εντολή. Ούτε το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πάντως, στα ερωτήματα που θέτετε, ήδη η απάντηση δόθηκε από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες. Λάβτε το σοβαρά υπόψη. Αφορά όλο το πολιτικό προσωπικό αυτή η κινητοποίηση των πολιτών. Η αυθόρμητη. Κύριε Σπυρόπουλε, μπαίνουμε σε ευρωεκλογές. Τι λέει το κόμμα, ετοιμάζεται, πότε θα έχουμε τους υποψηφίους. Έτσι, και να βγάλουμε και καμιά είδηση. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι θα είστε και εσείς υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ισχύει? Το κόμμα μέσα στον μήνα θεωρώ ότι θα ανακοινώσει σιγά σιγά τους υποψηφίους για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Όπως κάναμε και στις βουλευτικές εκλογές, τα ψηφοδέλτιά μας και ανανεωμένα θα είναι και από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, επιτυχημένους επαγγελματικά, αλλά και μία άποψη για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Γιατί πέρα από τα ζητήματα της χώρας μας, εδώ πρέπει να απαντήσουμε στο αν πραγματικά θέλουμε μια Ευρώπη που ουσιαστικά παρεμβαίνει για τους λαούς της, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας για τις μεγάλες κρίσεις που θα έχει μπροστά της, ή θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να έχει δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά της και να μην παρεμβαίνει, να έχουμε την ενεργειακή κρίση αλλά και την κρίση ακρίβειας και να μην κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει, έτσι ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της και άλλες πολλές ενέργειες όσον αφορά τον αγροτικό κόσμο. Εύλογα τα ερωτήματα που βάζετε και τα διακυβεύματα. Το Πασόκ τι κάνει γι' αυτό, πώς θα επιλέξει τους υποψηφίους, δηλαδή ξέρω εγώ, έχει μια ανοιχτή διαδικασία, πώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή και αν θα είστε και εσείς υποψήφιος και να κλείσω με αυτό. Εγώ είμαι γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής αυτή τη στιγμή. Εκεί θα μείνω στη συζήτησή μας. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν σου είπε, Ανδρέα, τι λες? Δεν σας το είπε ακόμη. Ο πρόεδρος και συλλογικά το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσουν τις επόμενες μέρες και θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Άρα και για εσάς θα αποφασίσουν συλλογικά. Να έχετε. Άρα και για εσάς. Να έχετε λίγο υπομονή και όλα αυτά θα, λοιπόν, θα τα μάθετε και εσείς. Το κεντρικό ζήτημα, γιατί εγώ επιμένω ότι η πολιτική δεν είναι μόνο θέμα προσώπων και αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Είναι και θέμα προσώπων. Είναι και θέμα προσώπων. Τώρα, να μην θυμίσω πρόσωπα έτσι και από το χώρο σας και στην Ευρωβουλή προσφάτως. Είναι και θέμα προσώπων, κύριε Σπυρόπουλε. Το σημαντικό είναι να αποκαταστήσουμε, κατά την άποψή μου, αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που το ΠΑΣΟΚ έχει με τους πολίτες. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε μια ενίσχυση των δυνάμεών μας και εγώ θέλω να απευθυνθώ ευρύτερα στην κοινωνία. Ωραία. Ότι ο ΠΑΣΟΚ είναι εδώ πέρα και με το στελεχειακό του δυναμικό, αλλά και με ένα σύγχρονο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφράσει τις αγωνίες και τις ανησυχίες μιας μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που θέλει πραγματικά να υπάρχει μια δύναμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αλλά και εδώ στη χώρα, που να μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις αδυναμίες και στην ανεπάρκεια μιας κυβέρνησης που με ένα αλαζονικό τρόπο διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και κυρίως δεν δίνει προοπτική στις νέες γενιές αυτού του τόπου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Αναμένουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Είτε είστε υποψήφιοι για την Ευρωβουλή, είτε δεν είστε. Σαν γραμματέας του κόμματος έχουμε να πούμε πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο μέσα από μεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν και συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Λύσαμε μια ιστορική εκκρεμότητα, είπε ο Υπουργός σήμερα, σχολιάζοντας την υπερψήφιση την Παρασκευή του νομοσχεδίου. Με τις ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο αυτό και εν μέσω κινητοποιήσεων είχαμε τα πλάνα με την διεξαγωγή συλλαλητηρίων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στην Αθήνα, από όλη την Ελλάδα. Με λεωφορεία από την περιοχή μας φοιτητές κατέβηκαν εκεί. Δυστυχώς είχαμε και τραυματισμούς φοιτητών σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τώρα, μιας και πέρασε το νομοσχέδιο αυτό, με τον Υπουργό, το αφήνω και αυτό ως παρένθεση, να λέει ότι η αντιπολίτευση άσκησε με στήρο τρόπο τον τρόπο το έργο της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπερψήφισε καν διατάξεις που αφορούσαν την ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων. Είναι και αυτό ένα αντικείμενο κουβέντας. Η επόμενη μάχη θα δοθεί στα δικαστήρια για την συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου. Υπενθυμίζω ότι καθηγητές, ειδικοί στην εκπομπή μας, έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις και αμφιβολίες το αν θα είναι τελικά εύκολος ο δρόμος για να κριθεί συνταγματικός ο νόμος. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Των πραγμάτων σε κάθε νομοσχέδιο η κυβέρνηση διεκδικεί τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Και αυτό είναι πάντοτε το επιθυμητό. Δεν είναι βέβαια πάντα αναγκαίο, υπό την έννοια ότι έχουμε μια πολύ ρητή εντολή να πετύχουμε πράγματα, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να κάνουμε αλλαγές, να φέρουμε τη χώρα στο 2024. Αυτή είναι η πρώτη, αν θέλετε, εντολή, αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα πω ότι το νομοσχέδιο πέρασε. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα τα οποία απλώθηκαν στη Βουλή ήταν καταλυτικά. Πλέον είμαστε, αν θέλετε, μέχρι μάλλον να ψηφιστεί, ήμασταν οι μόνοι εκ των δύο χωρών που δεν είχαν μη κρατικά πανεπιστήμια με κανέναν τρόπο. Είμαστε εμείς και Κούβα παγκοσμίως. Άρα λύσαμε μια ιστορική εκκρεμότητα. Βέβαια, όλα εδώ, θα το πω πολύ, αν θέλετε, όμως, κάθετα, στην εφαρμογή θα κρυθούν. Όμως, το σημείο της αντιπαράθεσης πού εντοπίζεται και προσδιορίζεται? Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, λέει η κυβέρνηση, ότι αφορά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Ξεπουληθήκατε σε ιδιωτικά συμφέροντα, λέει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Μπορούμε να το κάνουμε λιανά αυτό το θέμα για να το καταλάβει ο κόσμος? Αυτό είναι μια εκχώρηση σε κάποιους του ιδιωτικού τομέα που θα εκμεταλλευτούν την παιδεία, την ανώτατη παιδεία στη χώρα? Ή πρόκειται όντως για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια? Το σημείο της αντιπαράθεσης δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το πρόσχημα της αντιπαράθεσης. Μάλιστα. Το σημείο της αντιπαράθεσης είναι το ίδιο το οποίο ίσχυε όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι καλός ή κακός κάπως το τεμικό για την Ελλάδα. Έχουμε ακόμη τα ίδια συνθήματα και τις ίδιες συμπεριφορές που ίσχυαν για αυτό το θέμα από τη δεκαετία του 80. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα ζητήσουμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Γλαβίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γλαβίνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσουμε και να διελευκάνουμε κάπως τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει με χίλιους δύο τρόπους να πει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πυρουέτες, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κολοτούμπες. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι που έχει την καθαρή θέση, ενώ η κυβέρνηση, όπως θα σας εξηγήσω, έχει κάνει κολοτούμπες. Έχω την αίσθηση ότι ό,τι αφορούσε τα δημόσια πανεπιστήμια το στήριξατε στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Αυτή την ενημέρωση. Αυτό δεν είναι καμία επιφύλαξη. Τότε γιατί ο Υπουργός σήμερα λέει ότι αυτό που αφορά το δημόσιο, ότι αυτό δεν στηρίξατε κτλ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εσείς? Καταρχήν ο Υπουργός θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο από τα περίπου 200 και άρθρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τα 100 περίπου αφορούσαν αλλαγές, προσέξτε, του νόμου
της προηγούμενης υπουργού, της κυρίας Κεραμέως. Δηλαδή η κυβέρνηση τι κάνει, μας φέρνει ως μεταρρύθμιση την διόρθωση των λαθών του δικού της, της δικής της προηγούμενης κυβέρνησης αντίστοιχου νομοσχεδίου. Σωστό είναι. Αυτό θα μας εξηγήσουν, τι πήγε λάθος, τι δεν λειτουργήσε, γιατί εκείνη η σπουδαία μεταρρύθμιση δεν πήγε καλά, θα μας τα εξηγήσουν, και πώς, είναι, πώς αυτά μεταφράζονται ως στήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί, συγγνώμη, αλλά δεν ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων, ούτε τρομελωτούς. Πώς γίνεται να είναι ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, για παράδειγμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, η μεταφορά τριών τμήματων από τη Δράμα και την Καβάλα που ανήκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, πρώην ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, στο Δημοκρίδιο. Και για το οποίο έχουμε καταγράψει σφοδρές αντιδράσεις. Και πέρυσι και όλο αυτό το διάστημα. Το ξέρετε, έτσι μέσα από το ρεπορτάζ πάντα. Ξέρετε πολύ καλά. Ακριβώς γι' αυτό και το επισημαίνω. Ρωτήθηκαν οι φορείς, ρωτήθηκε το Δημοκρίδιο, υπάρχει δυνατότητα ή θεωρούν κάποιοι ότι στηρίζει ένα πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι ένα multi-campus, όπως λέμε, πανεπιστήμιο. Εδράζεται στην Οριστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, δηλαδή σε 8-9 πόλεις. Είναι εξακτηνωμένο, είναι εξακτηνωμένο πανεπιστήμιο. Έτσι. Ακριβώς. Το ενισχύει στέλνοντάς του ήδη υπάρχοντα τμήματα και, να είμαι δίκαιος, ιδρύεται ένα κόμμα εργοθεραπείας στην Κομωτινή μαζί με το ΤΕΦΑΟ. Το οποίο ήταν προγραμματισμένο στην Πτολεμαίδα, στη Δυτική Μακεδονία, το κατήργησε από εδώ, ενώ είχε πάρει και ΦΕΚ και το πήγε εκεί τώρα. Άρα όλο αυτό το πράγμα βαφτίζεται, προσέξτε κύριε Καρυπίδη, ως ο τίτλος του νομοσχεδίου, πόσο παραπιστικό ήταν ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, διορθώνοντας τα λάθη της δικής τους κυβέρνηση στο προηγούμενο νομοσχέδιο που θυμάστε στη Θεσσαλονίκη, ούτε πριν ήταν οι μπορέσαν να βγάλουν εδώ και 2 χρόνια με βάση αυτές τις ρυθμίσεις. Και έρχονται και μας νομίζουν ότι απευθύνονται, επαναλαμβάνουν τη λέξη λωτοφάγους και λένε θα ενισχύσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και στο τέλος, βάζουν και 30 άρθρα για τη ρύθμιση των μη παραρτημάτων, το τονίζω, παραρτημάτων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και έρχεται λοιπόν το Πασό και ρωτάει, σε ποια χώρα της Ευρώπης λειτουργούν όχι πανεπιστήμια, αλλά παραρτήματα, και ποιων πανεπιστημίων, ποιο πανεπιστήμιο δηλαδή θα έρθει και θα ανοίξει παράρτημα? Γιατί μας λένε, το τάδε Πανεπιστήμιο της Αμερικής έχει ιδρύσει πού? Στο Άμπου Ντάμπι. Για ποιους? Για τους πλούσιους σεήχηδες οι οποίοι θέλουν να πάνε να βάλουν τα χρήματά τους σε μια, ας το πούμε έτσι, ταμπέλα που θα λέει Yale, New York, Harvard κτλ. Γιατί οι πραγματικοί σεήχηδες και αυτοί που έχουν τα λεφτά, και το ξέρετε πολύ καλά, αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, θα πάνε απευθείας στο Yale, στο Harvard, στη Σορβόνη και στα μεγάλα, καλά και ακριβά πανεπιστήμια του κόσμου. Επειδή άκουγα και τον κύριο Βορύδη να στρεψοδικεί όπως συνηθίζει στη Βουλή και με περίσσιο θράσος και αλαζονία να λέει τι, μα δεν θέλετε ο φοιτητής, ο Έλληνας που σπουδάζει στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στη Γαλλία, να έρθει στην Ελλάδα? Όχι, αγαπητέ κύριε Βορύδη, αυτός θέλει και πάει και σπουδάζει εκεί. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα να σπουδάσει το ίδιο επειδή θα ανοίξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα, ναι, να το συζητήσουμε. Θα έρθει ένα κομμάτι, το οποίο πηγαίνει στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Σλοβακία, τα ξέρετε πολύ καλά. Και γιατί να πηγαίνει αυτό το κομμάτι εκεί και δεν καταργούμε τη βάση του 10 και δεν αλλάζουμε το σύστημα εισαγωγής? Ερωτώ εγώ τώρα. Ακριβώς. Πολύ σωστά τα ερωτήματά σας, τα οποία ψάχνουμε να δούμε την απάντηση. Πώς λοιπόν, όταν δημιουργείς, ουσιαστικά τι κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δημιουργήσει πελατεία, και προσέξτε κάτι πιο επικίνδυνο. Εμείς τι λέμε στο ΠΑΣΟΚ? Να πάμε μια ασφαλή διαδικασία που λέγεται συνταγματική αναθεώρηση, η οποία υπενθυμίζω ότι θέλει σε μία από τις δύο βουλές, σε μία δηλαδή από τις δύο ψηφοφορίες της, 180, άρα απαιτεί ευρείες συνενέσεις τουλάχιστον, να πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα μέσα από μια μεθοδική διαδικασία, να μην έχουμε προβλήματα με προσφυγές όπως θα γίνουν τώρα άμεσα. Την πρώτη διοικητική πράξη άδεια ίδρυση, οτιδήποτε, θα κατατεθεί μια προσφυγή. Είναι δεδομένο, το έχουν πει οι καθηγητές, οι λόγοι καθηγητών κτλ. Άρα λοιπόν, να πηγαίναμε σε μια συνταγματική διαδικασία, να φέρναμε μετά ισχυρά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, πώς συμπληρωματικά σε σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια, τι πανεπιστήμια περαιτέρω χρειαζόμαστε, γιατί για παράδειγμα, πού μπορούμε να τα κάνουμε, τι θα συμβεί, τι θα επισυμβεί μάλλον με τα κριτικά πανεπιστήμια, τα οποία δεν είναι μόνο το Δημοκρίτιο, είναι και τα πανεπιστήμια της Δυτικής Μακεδονίας σε παρόμοια κατάσταση. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά. Και αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και θα χάσουν πολλούς φοιτητές από τα παραρτήματα των μη κρατικών, ουσιαστικά ιδιωτικών πανεπιστημίων, από τις μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
όπου θα σκέφτονται οι γονείς πού να στείλω το παιδί εκεί, αν βάλω τα έξοδα, θα με συμφέρει να το αφήσω. Και πρόκειται να δείτε τι χειρότερο δημιουργείται. Δημιουργείται μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση αυτή η πρεμούρα, η βιασύνη της κυβέρνησης να κάνει με έναν αμφιλεγόμενο νομικά τρόπο, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή θα έρθουν όσοι θα έρθουν, θα κάνουν τις σχολές που θέλουν να κάνουν, οι οποίες φυσικά θα έχουν και κέρδος, δεν τις κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, γιατί θα είναι ουσιαστικά από κερδοσκοπικά φαν. Θα δημιουργήσουν δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά και στη συνέχεια δεν θα επιτρέψουν να έρθουν πραγματικά, που εγώ σας λέω, να έρθει ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό να ιδρύσει μια πολύ ισχυρή σχολή τουρισμού στη χώρα, που δυστυχώς έχουμε έλλειψη. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει στηρίξει τις δημόσιες σχολές. Να το κάνει. Θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει αυτό. Θα αρνιόταν κανείς να έχει η Ελλάδα ένα πολύ ισχυρό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο με βάση τα τουριστικά επαγγέλματα? Προφανώς και όχι. Αλλά τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα? Εδώ είμαστε τώρα. Τι βλέπετε εσείς? Τι πρέπει να γίνει? Τι θα γίνει? Όλα αυτά που λέτε είναι έτσι και επιβεβαιώνονται ιδιαίτερα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια που επικρατεί όχι μόνο προβληματισμός, είναι που έχουν τα προβλήματα. Οι περιοχές μας και τα πανεπιστήμια, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τα περιφερειακά στη Δυτική Μακεδονία, θεωρούνται και πυλώνας ανάπτυξης, έτσι, για να αναζητήσει η περιοχή και το επόμενο βήμα, ποιο μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσει μετά την απολιγνητοποίηση και το κλείσιμο των εργοστασίων. Όλα αυτά λοιπόν, πώς τα βλέπετε εσείς να εξελίσσονται, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι κινήσεις θα πάρετε εσείς ως Πασόκ Κινάλ και βέβαια τι θα γίνει και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Γιατί η ΟΛΜΕ ούτε εισακούστηκε, απεκλείστη και βλέπουμε ότι εκεί θα υπάρξει και μία μείωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά την απόδοση των παιδιών, το πρόγραμμα εκμάθησης, διότι σου λέει τώρα ακούστε το επιχείρημα. Λέει όσα δίνω στα φροντιστήρια, σύν αυτά που θα ξόδευα, άρα μια χαρά είναι, ας πάει στο ιδιωτικό, λιγότερα θα μου βγει και στα έξοδα, λέει ο γονέας. Προσέξτε τι λένε τώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα. Ασφαλώς. Άρα πάει, αλλάζει η ιστορία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τώρα. Η κάθε οικογένεια θα κάνει τον προγραμματισμό της και τον προϋπολογισμό της. Θα τα συνυπολογίσει όλα και θα πάρει την τελική απόφαση για το καλό του παιδιού της. Προσέξτε τώρα να δείτε πράγματι, γιατί ανοίγεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο νόμος ψηφίστηκε. Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί. Όχι μόνο δικαστικά και πρακτικά. Ποια πανεπιστήμια θα έρθουν, αν θα εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις. Και αυτή η διαδικασία έχει πάρα πολλές αξιολογικές κρίσεις, εννοώ τόσο από τη διοίκηση όσο και από τη δικαιοσύνη. Γιατί θα γίνουν άμεσα προσφυγές. Συνέχεια. Θα ανοίξει σε λιγότερο από 7 μήνες η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα συζητήσουμε τη διαδικασία του άρθρου 16. Θα συζητήσουμε το περιεχόμενό του. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η διαδικασία και συνέχεια θα αποφασίσουμε. Πιο σημαντικό, το μείζον είναι αυτό που θέσατε πάντως. Τι θα γίνει με τη δευτεροβάθμια και με την πρωτοβάθμια φυσικά. Γιατί πράγματι εδώ δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω στην ομιλία του το ακούσατε, έθεσε το ζήτημα του Εθνικού Πολιτηρίου. Να συζητήσουμε με διάλογο, με διαβούλευση, με χρόνο μπροστά μας, πώς θα αλλάξουμε και την κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεχομένως το μοντέλο που έχει αξιοκρατικά χαρακτηριστικά των πανελλαδικών εξετάσεων, πρέπει να δούμε να το ξανασκεφτούμε. Φυσικά δεν πρέπει να καταργήσουμε ένα θεσμό ο οποίος, ας το πούμε έτσι, έχει χέγγι αξιοπιστίας. Από τους λίγους θεσμούς στη χώρα. Έτσι, μην το ξεχνούμε. Όλοι το σέβονται και όλοι ξέρουν ότι είναι αξιοκρατικός. Αλλά να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε με ένα εθνικό απολυτήριο, το οποίο στο σύνολο της δευτεροβάθμιας βαθμίδας, τουλάχιστον στις τρεις τάξεις του Λυκείου, θα αποδίδει και θα έχει έναν διαφορετικό σκοπό. Δεν θα είναι ο σκοπός η τρίτη Λυκείου να γίνεται μια τάξη στην οποία θα μαζεύω τις απουσίες μου. Δεν θα πηγαίνω στο σχολείο απλά για να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή το σχολείο να πάψει να είναι κέντρο εξετάσεων και να γίνει πραγματικά σχολείο, πεδίο μόρφωσης, τόπος διαπαιδαγώγησης. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Έτσι. Και ο Λμέδο πέρα έχει πολύ σοβαρές προτάσεις και όλοι πρέπει να το δούμε και να συζητήσουμε. Εμείς το θέτουμε τη διαδικασία του Εθνικού Απολυτηρίου. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί συμφωνείτε το ότι θα πρέπει να υπάρχει και πιστοποίηση, βεβαίωση ότι υπάρχει και μία ξένη γλώσσα στο κάθε παιδί για να πάρει το Εθνικό Απολυτήριο. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Αυτονόητα. Εδώ όμως πρέπει να τα βάλουμε με τα φροντιστήρια, τα οποία προφανώς θα αντιδράσουν, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιου είδους εξελίξει, αν το σχολείο δίνει, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ενδεχομένως αφενός να έρθουμε σε συνεννόηση, θα σπάσουν και κάποια αυγά, όπως ξέρετε, αλλά πρέπει το Εθνικό Απολυτήριο την επόμενη μέρα, που θα βρει μετά και την αλλαγή του ενδεχομένου του άρθρου 16, να βρει τη χώρα έτοιμη και τους μαθητές που έρχονται από κάτω έτοιμους σε μια νέα καλύτερη πραγματικότητα από την υπάρχουσα. Άρα να συμφωνήσουμε ότι ήθελε
πιο πλάτεμα αυτός ο διάλογος, με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όχι με αποκλεισμούς. Εκεί καταλήγουμε, έτσι. Δεν είναι μόνο τριτοβάθμια, είναι πλάτεμα, ένα άνοιγμα της συζήτησης. Όχι αποσπασματικά πράγματα. Και κάτι που δεν έγινε, δυστυχώς. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, εξυπηρετεί συγκεκριμένες οικονομικές διευθετήσεις. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, στον Κώστα Μαυρίδη και στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Πάντως, αν και κατηγορηθήκατε από την κυβέρνηση ότι είχατε μια υπαναχώρηση από τις θέσεις για το θέμα και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα υπήρχαν διαφωνίες, αν και στο τέλος ψηφίσατε με κοινή γραμμή. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν το αρνούμαστε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Συζητήσαμε στους κόσμους μας τη διαφορετική άποψη. Νομίζω δεν υπήρχε διαφορά επί της ενιαίας θέσης ή της κοινής θέσης που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών μέσα από συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν την αμφισβήτησε κανείς και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Είναι απόφαση των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ και όλοι τέμνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, στα νομοσχέδια τα κόμματα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση είχαμε το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, όπου όλα τα κόμματα είχαν τις δικές τους διαφορετικές ψήφους, τα κόμματα πηγαίνουν συντεταγμένα. Έτσι και εμείς, με σεβασμό απόλυτο στη διαφορετική θέση, πήγαμε με μία ενιαία φωνή. Ακούσαμε τις διαφορετικές απόψεις, συζητήσαμε, νομίζω δόθηκαν και απαντήσεις από τον αρμόδιο βουλευτή μας, τον κύριο Παραστατήδη, ο οποίος έτρεξε όλη τη διαδικασία του σχετικού νομοσχεδίου. Και νομίζω όλα βαίνουν καλώ στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το ζήτημα. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά πάντα με καλόπιστο τρόπο θα τις συζητούμε και θα βρίσκουμε τις κοινές αφετηρίες. Κώστα. Εγώ θέλω να κάνω ένα σενάριο και να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε και αν δεσμεύεστε σαν κόμμα για το άρθρο 16 και την αναθεώρησή του. Ο Σεπτέμβριος του 2025, που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος που προσφάτως ψηφίστηκε, δεν είναι πολύ μακριά. Μέχρι τότε θα υπάρξει και πρόταση στο παρόν κοινοβούλιο για την αναθεώρηση. Μπορούν να συμπέσουν η έναρξη λειτουργίας αυτού του εγχειρήματος του νέου νόμου με την αναθεώρηση του Συντάγματος, για να μην έχουμε κακή διεθνή εικόνα για μία ακόμα φορά της χώρας μας. Δηλαδή να έρθει κάποιος επενδυτής, παύλα πανεπιστήμιο, να επενδύσει στη χώρα και μετά η συνταγματικότητα ή η αντισυνταγματικότητα του νόμου μας εκθέσει για μία ακόμη φορά. Επειδή το θέσαμε στους... Αν επιτρέπετε, κύριε Κλαβίνα, επειδή το θέσαμε στους συνταγματολόγους, αυτό που λες τώρα, Κώστα, το νωρίτερο που μπορεί να γίνει αυτό είναι το 27. Το 27, ναι, σύμφωνοι, αλλά... Έτσι, για την αναθεώρηση και από το 27 και μετά. Ότου... Για πείτε μας, κύριε Κλαβίνα. Μέχρι ότου εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γίνει η αναθεώρηση κοινοβουλευτικά. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, το ρίσκο αυτό δυστυχώς το έχει πάρει ήδη η κυβέρνηση, παρότι εμείς θέσαμε τις σοβαρές επιφυλάξεις. Και όχι εμείς, και έγκριτοι συνταγματολόγοι. Η προσφυγή θα εκδικαστεί άμεσα. Ενώ με το που γίνει η πρώτη διοικητική πράξη θα κατευθύνουν οι προσφυγές. Δεν ξέρω σε πόσο χρόνο θα μπορέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει την απόφαση και δεν ξέρω αν πράγματι το 2025-26, το ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν προλάβει να γίνουν όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, να έχουν γίνει κάμπους, βιβλιοθήκες, να έχουν γίνει προσλήψεις καθηγητών και να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί να συμπέσει απ' την άλλη με τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να ξεκινήσει το νωρίτερο, τον Νοέμβριο του 2024, να ολοκληρωθεί με τον κύκλο αυτής της Βουλής. Δεν ξέρουμε πόσο είναι. Το ανώτερό της είναι φυσικά ο Ιούνιος του 27, έτσι. Αλλά μπορεί και νωρίτερα να τελειώσει η θητεία αυτής της Βουλής, αλλά αυτό δεν μπορεί να το προβλέψουμε. Εμείς πάμε με τον συνταγματικό χρόνο, ο οποίος μιλάει για Ιούνιος του 27. Και από εκεί και πέρα, στην επόμενη Βουλή, μετά τις νέες εκλογές, σε πολύ άμεσο χρόνο, τους πρώτους μήνες, να τελειώσει και το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο κομμάτι της αναθεωρητικής διαδικασίας. Άρα, στην καλύτερη, η αναθεωρητική διαδικασία μπορεί να έχει κλείσει το 27, τους τελευταίους μήνες, το τέλος του 27, εκτός και αν φυσικά γίνουν νωρίτερα εκλογές, κάτι που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Άρα, νομίζω κάνουμε σενάρια, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, τα οποία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάποιος. Ας μείνουμε στη δέσμευση. Υπάρχει δέσμευση ότι θα είναι θετικό το ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεσμεύεται για κάτι. Να δούμε η κυβέρνηση που δεν δεσμεύεται. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, όπου στην αναθεώρηση. Τι λέει τώρα? Ότι τα πανεπιστήμια λειτουργούν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν λέει ότι εδώ μπορεί να προστεθεί και... Χάσαμε τον κύριο Κλαβίνα. Και στο καλύτερο. Ναι.
ότι τα νομικά πρόσωπα που θα αναλάβουν να τρέξουν τα πανεπιστήμια θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν εμείς δεσμευόμαστε γι' αυτό. Ότι θα βάλουμε στο Σύνταγμα το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων αυτών. Αν δεσμευτεί και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με χαρά να το ψηφίσουμε. Αλλιώς νομίζω πάλι θα έχουμε προβλήματα. Τώρα το μη κερδοσκοπικό, κύριε Γλαβίνα, το μη κερδοσκοπικό τώρα να μπει στο Σύνταγμα θέλει πολλή ερμηνεία, έτσι. Και θα δώσουμε δουλειά πάλι σε συνταγματολόγους να το ερμηνεύουν. Το Σύνταγμα θέλει αυστηρές εκφράσεις. Πώς λέει, απαγορεύεται. Τι να ερμηνεύσουμε, το απαγορεύεται. Τώρα το μη κερδοσκοπικό. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γλαβίνα, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Το επόμενο θέμα αφορά τους συνταξιούχους μας, εκεί που έχουν τα πολλά προβλήματα και τα αναδεικνύουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έρχεται ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, πλέον θα βάζουν κι άλλο το χέρι στην τσέπη για εξετάσεις και εμβόλια, παραπεμπτικά, τα πάντα. Λοιπόν, Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Και υπενθυμίζω ότι από αύριο έχουμε και την έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων, όπου και εκεί. Κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και όλων των ηλικιών οι πολίτες που χρήζουν επεμβάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και κάτι από την τσέπη τους και να χειρουργηθούν ξεπερνώντας τις αναμονές της λίστας. Σε αυτό συνυπολογίζουμε και τα φαρμακεία, όπου εδώ και εβδομάδες υπάρχει μία αύξηση στην προσωπική συνεισφορά των πολιτών για την προμήθεια των φαρμάκων τους, που είναι πολύ μεγάλα τα ποσά σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε αυτούς που χρειάζονται ιδιαίτερης κατηγορίας φαρμάκων. Η επιπλέον, η καινούργια αύξηση των εξόδων τους θα τη δουν όσοι ζητήσουν παραπεμπτικά για εξετάσεις διαγνωστικές από 1 έως και 3 ευρώ συν. Θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Για τα εμβόλια καθιερώνεται το 5 ευρώ. 5 ευρώ για να κάνουν ένα εμβόλιο είναι έξτρα χρεώσεις, οι οποίες λίγο-λίγο όλες αυτές κάνουν ένα τεράστιο όγκο χρέωσης για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Ασφαλισμένους συνταξιούχους θα πληρώσουν και από την τσέπη τους. Σε απλά ελληνικά, πώς το λέμε. Ψηφίζομαι να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά. Αποτυχάνω και στέλνω το λογαριασμό πάλι σε εσένα που με ψήφισες να πληρώνεις εσύ και εγώ να κυβερνώ, υποτίθεται, είναι αδίκο. Εκεί που αποτυχάνω. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους μας, οι οποίοι συναντήθηκαν με την Υπουργό Εργασίας. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος θα μας πει το ρεπορτάζ από αυτή τη συνάντηση. Βαγγέλη. Μία ακόμα απόδειξη ότι στην χώρα μας τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά οι πολιτικές είναι που έχουν σημασία. Η τελευταία συνάντηση είχε γίνει με τον κύριο Γεωργιάδη σαν Υπουργό Εργασίας τότε τον Νοέμβριο, νομίζω. Την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε την αντίστοιχη συνάντηση με τη νέα Υπουργό, με την κυρία Μιχαηλίδου. Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ότι δεν υπάρχει βούληση. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνταξιουχικές οργανώσεις που πήραν μέρος στην συνάντηση αυτή. Δεν υπάρχει βούληση ικανοποίησης των ετοιμάτων τους που αφορούν ζητούμενα για την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων και για τον λόγο αυτό το επόμενο βήμα, γνωστός ο δρόμος του συνταξιούχους, είναι ο δρόμος του αγώνα, των κινητοποιήσεων. Για να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του συνταξιούχου του ΙΚΑ. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τηλεφωνικά θα μιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σας. Εμείς λέμε, εκεί που τα είχαμε χύμα μας ήρθαν τσουβαλάτα. Εκεί που είχατε προβλήματα έρχεται ένα ακόμη, όπου πλέον δείξαμε και το ρεπορτάζ, θα πληρώνουμε και τα παραπεμπτικά, οι συνταξιούχοι, εσείς δηλαδή, και τις εξετάσεις και τα εμβόλια και πάει λέγοντας και τα απογευματινά χειρουργεία και δεν έχει τελειωμό η ιστορία τώρα. Για πείτε μας. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Εμείς οι συνταξιούχοι, ό,τι ζητάμε και ό,τι απαιτούμε και ό,τι έχουμε ως αίτημα, το έχουμε γιατί το έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Πληρώσαμε πρώτα απ' όλα όταν είμαστε εργαζόμενοι. Την εφορία μας πληρώσαμε για την ασφάλισή μας, για την υγεία μας. Όταν είμαστε συνταξιούχοι, πληρώσαμε επίσης
πληρώνουμε την εφορία μας, πληρώνουμε για την ασφάλιση, για την υγεία, δηλαδή 6% για την κύρια σύνταξη, 6% για την επικουρική και φυσικά όταν μείνει κάποιος στη χειρία είναι ακόμα 6% πληρώνει και οι πεθαμένοι. Ό,τι διεκδικούμε λοιπόν από αυτά τα αιτήματα είναι πληρωμένα και δεν ζητούμε από κανέναν τίποτα, απλώς ζητάμε αυτά που μας περιέκοψαν όλες οι κυβερνήσεις, αυτά που ήταν δικά μας, το δικό μας κουμπαρά, ήταν δικά μας γιατί τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και τώρα όχι δεν μας δίνουν εκείνα που πραγματικά θα έπρεπε να μας δώσουν, αλλά έχουμε όλα τα άλλα που είπατε κι εσείς, δηλαδή μια κατάσταση η οποία πηγαίνει στην εξατλίωσή μας, μια κατάσταση που μας στέλνει στον Κεάδα κυριολεκτικά. Δεν είναι ότι δεν σας δίνουν αυτά που είναι δικά σας χρήματα κατ' ουσία, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται και συζήτηση και για αυτά που σας κλέψαν μέσω του χρηματιστήριου. Τα ξεχάσαμε εκείνα, έτσι, που ήταν κάποια δις. Τα θυμίζουμε. Κοιτάξτε, και αυτά. Τα θυμίζουμε και εκείνα. Από τότε που δημιουργήθηκε το ασφαλιστικό, θα δείτε ότι είναι μια αμαρτωλή διαδικασία αφέμαξης των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Αμαρτωλή διαδικασία. Δηλαδή, δεν τοκίζονταν αυτά τα χρήματα. Στη συνέχεια έμπαινε κάποιος τόκος. Στη συνέχεια παίχτηκαν στο χρηματιστήριο. Στη συνέχεια δόθηκαν στους δανειστές και στις τράπεζες ως μπόνους ουσιαστικά με το PSI. Το PSI. Και φυσικά, το κούρεμα. Το PSI. Και φυσικά κάθε χρόνο, 8,5 δισεκατομμύρια από τις περικοπές που έχουν γίνει στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στα κοινωνικά δικαιώματα, σε ό,τι σε όλη μας τη ζωή πληρώσαμε. Δηλαδή, ποια ασφάλεια να έχει ο εργαζόμενος σε ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα άκρως εκμεταλλευτικό, ένα σύστημα που δουλεύει για τα λίγα συμφέροντα, ένα σύστημα που αρπάζει το μόχο του εργαζόμενου λαού για να τον δίνει σε αυτούς που τους αφούμε. Και στη τηλεοράση και παντού ο κύριος Στάδε λέει έκανε ας πούμε γάμο στη Ρόδο για τα τόσα χρόνια του ξέρω τι και χάλασε 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο άλλος καλά 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Λένε οι κυβερνήσεις δεν έχουμε χρήματα και τα λοιπά. Χρήματα έχουν γιατί τα δίνουν αλλού. Όταν αποφάσισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για να γίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο ΝΑΤΟ με θύμα τον Ουκρανικό και τον Ρώσικο λαό, φυσικά που επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία και τα λεφτά και τα λοιπά, ποιανού χρήματα είναι αυτά, δεν είναι δικά μας χρήματα. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει θετική διέξοδο, έχει μια πορεία που είναι καταστρεπτική, μια πορεία που δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες γιατί έχουμε προβλήματα. Έχετε προβλήματα και επιβαρύνονται και όλα σε αυτά τα προβλήματα και με τα θέματα της υγείας που καλείστε να βάλετε κι άλλο το χέρι στην τσέπη. Τι να βρείτε, δεν έμεινε και τίποτα. Με την ακρίβεια στις 20 μέρες τελειώνει η σύνταξη. Ακριβώς, όλα αυτά. Αν το περιγράψουμε θα μπορούσα να μιλάμε ώρες για τις περικοπές, για όλα αυτά που είπατε, για το τι έχει με ακρίβεια περικοπή, γιατί έχει εξαφανιστεί, για το τι έχει αρπαχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και που δεν σας δίδονται και αυτά που έχουν επικυρωθεί και μέσα από δικαστικές πράξεις, έτσι. Υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων. Ακόμα και αυτά δεν σας δίδονται. Το κράτος παρανομεί. Έλεγα πριν το εξής, κύριε Πρόεδρε, έλεγα το εξής πριν. Έχουμε μία κυβέρνηση. Την όποια κυβέρνηση. Τους ψηφίζουμε να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Τα κάνουν θάλασσα και στέλνουν το λογαριασμό πάλι σε εμάς να ξαναπληρώσουμε επειδή αυτοί απέτυχαν. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Κοιτάξτε, όλη αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με μια εναλλαγή κυβερνήσεων. Ας πάρουμε την περίοδο της κρίσης, αν πάρουμε μετά τη μεταπολίτευση. Οι οποίες πραγματικά εναλλάσσονται και τι γίνεται όταν είναι στην αντιπολίτευση. Υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Όταν έρχονται στην κυβέρνηση, παίρνει ο ένας τη σκυτάλια από τον άλλον και συνεχίζει. Ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του για αυτή την υπόθεση. Πάντως, ο λαός, οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι η πραγματική παραγωγή του πλούτου, πλούτο παράγουν για να ζήσουμε καλύτερα. Αυτός ο πλούτος πρέπει να υπηρετήσει πια από το 19, από το 19 που είμαστε τώρα στο 24 έχουμε την ίδια κυβέρνηση. Είπε θα κάνει μεταρρυθμίσεις, είπε τι είπε. Ξανά ανανέωσε την εντολή της, μας ξανακυβερνάει.
όπου αποτυχάνει, το λογαριασμό το στέλνει πάλι στους πολίτες. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει πέρα τα δημόσια οικονομικά, ενώ κάπου αλλού τα βγάζει, όπως είπατε εσείς, και δίνει και κάνει και ράνει. Πάλι λέει, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Όχι στους πολίτες γενικά, στους εργαζόμενους, στους μικρούς επαγγελματίες, στους αγρότες, αυτούς που βγάζουν το αλήθεια, πλούτο. Αλήθεια, γιατί να σας πω ότι ορισμένοι απαλλάσσονται οι εφοπλιστές, στα μεγάλα συμφέροντα και κάτι ακόμα. Προχθές που είχαμε συνάντηση με τον κυρία Υπουργό, της είπαμε, γιατί μας είπε για τα χρήματα, για τα δημοσιονομικά κτλ. Της είπαμε ότι αυτή τη στιγμή στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή στον ΕΦΚΑ, χρωστούνται 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος τα χρωστάει αυτά? 5 δισεκατομμύρια με 7 χρωστάνε οι μικροί επαγγελματίες και τα υπόλοιπα τα χρωστάνε οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν είναι αυτό ταξική πολιτική σε βάρος μας? Βαγγέλης Χριστόδουλος, Κώστας Μαυρίδης, θα θέσουν τα ερώτηματά τους. Όπου ο φτωχός και η μοίρα του δηλαδή. Βαγγέλη. Για το θέμα με τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία θα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Πρόεδρε. Οι συνταξιούχοι έχουν την πίεση, θέλουν να χειρουργηθούν. Αντιστασιακή κίνηση θα ήταν να μην ενισχύσουν αυτήν την πρωτοβουλία του Υπουργείου. Πώς μπορείς όμως να ζητήσεις από έναν συνταξιούχο να μην το κάνει όταν πονάει και όταν πιέζεται? Κοιτάξτε να σας πω. Πράγματι έχουμε μια τραγική κατάσταση και εδώ. Και μάλιστα θα σας έλεγα το εξής. Εδώ δεν έχουν ιατρικό προσωπικό, δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό να εξυπηρετήσουν τα πρωινά ιατρία και τα πρωινά χειρουργία. Εδώ υπάρχουν χειρουργικές τράπεζες, γιατί εμείς επισκεφτήκαμε και νοσοκομεία και κάναμε συζήτηση εκεί με τους γιατρούς και τα λοιπά και με τα σωματεία τους. Δεν έχουν χειρουργικές τράπεζες για το πρωί. Θα βάλουν απογευματινές. Και εν πάση περιπτώσει αυτές οι απογευματινές, δηλαδή ποιος θα τις πληρώνει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα τις πληρώνει και πόσα θα πληρώνει και πόσα πρέπει να πληρώνουμε? Και καλά, να πληρώσουμε. Ωραία, και αυτός που δεν έχει χρήματα, γιατί περισσότεροι δεν έχουμε χρήματα. Είπαμε, όπου ο φτωχός και η μοίρα. Θα πεθάνει. θα πεθάνει δηλαδή. Κατά την απλή λογική, μάλλον αυτό θα γίνει. Κώστας Μαυρίδης. Ναι. Κώστας Μαυρίδης. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ο εργαζόμενος κατεβάζει ρολά, κλείνει το μαγαζί του, βγαίνει στον δρόμο, δεν πάει στη δουλειά, πιέζει. Ο συνταξιούχος, για να έρθουμε στο διατάφτα, τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Κάνατε μια συνάντηση την περασμένη Πέμπτη, βρήκατε τοίχο, φύγατε άπραγοι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Μαυρίδη, έτσι υπόθηκε από ό,τι άκουσα, ναι. Ακούστε να σας πω, εμείς ξέρουμε ότι ό,τι έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ότι έχει κερδίσει ο εργαζόμενος, το κέρδισε με τον αγώνα του και οι συνταξιούχοι. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απευθυνθούμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά. Από αυτούς που είπατε, τους μαγαζάτορες, από αυτούς που είναι στο εργοστάσιο, από αυτούς που είναι στο γραφείο, και να τους πούμε σηκωθείτε και ξεσκωθείτε να παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί άλλη επιλογή δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να δημιουργήσουμε ένα κίνημα πραγματικά ρωμαλαίο, αποφασιστικό, όπως θέλετε πέστε το αυτό, να είναι δυνατό για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Να μπορέσουμε δηλαδή να γίνει ανακατανομή του πλούτου υπέρ των πραγματικών παραγωγών του πλούτου. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και είναι τι άλλο να κάνουμε εμείς? Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Και είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας, κύριε Κουμπούρη. Αγωνιστήκατε μια ζωή, έτσι μεγαλώσετε παιδιά, οικογένειες, προσφέρατε. Και τώρα στον επίλογο, έτσι, ως απόμαχοι της εργασίας, να έχετε μια άλλη ποιότητα ζωής και μια αξιοπρέπεια. Δυστυχώς όλα αυτά πέφτουν, γκρεμίζονται. Να είστε καλά, κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Τι να το πιάσει. Για να πάω στον Κώστα, τον Μαυρίδη. Είχαμε τον κύριο Φιατζόγλου στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρόδρομο Φιατζόγλου, τον πρόεδρο του κόμματος Πατριώτες, οι οποίοι θα κάνει ήδη περιοδίες ο κύριο Φιατζόγλου και θα κατέλθει στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία, σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, την περασμένη Παρασκευή και μας μίλησε σε φίλους του κόμματος, επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εντολοδόχο ξένων κέντρων και μάλιστα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και επιτέθηκε για τη μη αξιοποίηση των υδρογοναθράκων που βρίσκονται νοτίως της Κρήτης,
όπως είπε, αν γινόταν η αξιοποίησή τους, θα έλυνε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας για δεκαετίες. Εν τούτης, δεν προχωράει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση αυτή. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Εμείς γιατί τον κρύβουμε το χάρτη? Γιατί εμείς δεν στέλνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς είμαστε μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χάρτη μας γραφούμε σύμφωνα με το δίκαιο της άλλης αυτός. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει μία μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης και έφτιαξε το χάρτη όλης της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το χάρτη τον οποίο βλέπετε κάπου, τον έφτασε. Και γιατί εμείς δεν το δίνουμε στην Ευρώπη, δεν το στέλνουμε επισήμως? Αλλά είπαμε ότι δεν το θεωρούμε καν αυτό το χάρτη της Σεβίλης επίσημο έγγραφο. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι τα έχουμε πουλήσει. Και γι' αυτό το στέλνουμε. Τι να στείλουμε? Διότι άμα κάνουμε κάτι τέτοιο θα μας βγάλουν κανένα χαρτί στο οποίο λέει ο τάδε, ο ΑΒ Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει υπογράψει και τον έχει δεμένο ισχυρό ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι πλούτος είναι αυτό, αυτό που υπάρχει στη δική μας την αόρση? 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Τα οποία 3 εκατομμύρια τώρα γίνονται ακόμα πιο περισσότερα. Γιατί? Διότι τα δικά μας είναι στην Εσόγειο. Άρα, εκτός όλων των άλλων, έχουν για φτηνά μεταφορικά. Ενώ το άλλο θα έρθει από τον Περσικό κόλπο ή Αραβικό κόλπο. Αλλά εκεί στο Άντεν υπάρχουν οι Χούθοι, οι οποίοι βαράνε κάτι πυράβλους και μονάχα το 25% των πλοίων περνάει από το Σουέζ. Όλοι οι άλλοι κάνουν λίγο της Αφρικής και στοιχίζουν Ποσαϊδόνι. Άρα από εμάς θα το πέρανε γρήγορα και φθηνά. Και εμείς θα είχαμε ένα σωρό λεφτά για να αναπτύξουμε τη χώρα μας και θα είχαμε επίσης και τη δυνατότητα ένα ποσό από αυτά να μειώσουμε το δημόσιο χρέος που έχουμε, ώστε αύριο μεθαύριο να μην έχουμε κάποιο κίνδυνο όταν αλλάξουν οι συνθήκες. Και βέβαια τότε και οι μισθοί θα είναι ψηλοί και δουλειάς επίπεδου, υψηλού επίπεδου που έχουμε εμείς τους επιστήμονες πολλούς που φεύγουνε από την Ελλάδα και πάνε έξω. Και το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνανε όλες οι κυβερνήσεις που υπέγραψαν τα μνημόνια είναι ακριβώς αυτό. Ότι φύγαν τα παιδιά μας έξω. Και θα φεύγουν. Γιατί παίρνουν παραπάνω λεφτά. Και θα φεύγουν. Εξαγορά. Και θα φεύγουν. Και θα φεύγουν. Υπάρχουν αρκετά σχόλια εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό είναι αν υπάρχει εδώ ανάπτυξη και οι τιμές είναι πάνω και τα προϊόντα είναι κάτω. Γιατί άμα έχει φθηνό πετρέλαιο και τα προϊόντα είναι φθηνά, πέφτουνε οι τιμές. Τώρα, ως προς τις τιμές, να πω και δύο κουβέντες. Εγώ κάτσα και έκανα ένα λογαριασμό. Πήγα στα σούπερ μάρκετ και πήρα διάφορες τιμές. Από τα διάφορα προϊόντα είπα
θα ελέγξω την τιμή της φέτας. Λοιπόν, πήρα τις τιμές, μετά με τη βοήθεια του υποψηφίου Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, του κ. Τσολιά, πήρα και έμαθα πόσο γάλα χρειάζεται να γίνει η κανονική φέτα. Ποια είναι η τιμή η σωστή. Μετά από άλλους τυροκόμους, πώς είναι η τυροκόμηση. Έβαλα τα ΦΠΑ, έκανα άλλους λογαριασμούς και έβγαλα ότι αν τηρηθούν όλοι οι κανόνες της ποιότητος και δεν κάνουν απάτες, τότε βγάζουν 50%, δηλαδή μισό κέρδος, μισό κόστος. Αν κάνουν και τις γνωστές απάτες με σκόνη, με γαλακτώματα και τα λοιπά, τότε καταλαβαίνετε, ανεβαίνει κι άλλο η απάτη. Λοιπόν, και του έγραψα το Μητσοτάκη και του λέω, κάνε έλεγχους ρε, κάνε έλεγχους. Είσαι ελεύθερος να κάνεις έλεγχους, γιατί εγώ είμαι ελεύθερος. Έτσι. Δεν έχω κάνει μία εξάρτηση από κανένα, δεν είμαι σε κανένα καρτέλ. Έτσι. Κάνε ελέγχους. Και σας άκουσε, έκανε. Και έβαλε μια ελληνική εταιρεία. Μπράβο, μπράβο. Τα σκάνδαλο. Λοιπόν, άκου άλλη απάτη. Εσεί φταίτε όμω, γιατί σα άκουσε. Και έκανε τον έλεγχο. Αλλά δεν τον είπατε πού έπρεπε να τον κάνει. Για όλη αυτά. Όχι, ξέρω να τον κάνει. Εγώ είπα πού να τα κάνει. Αλλά δέστε τη βρωμιά. Δεν έκανε έλεγχο. Κόστος. Μία εταιρεία, ας το πούμε, το ξέρετε πιο πολύ, το διαβάσατε, η ΕΝΟΣ, κάνει λαχανικά μετευσυγμένα. Έτσι. Και τα πουλάει φθηνότερα από την Μαρμαστάτη. Και δεν έκανε έλεγχο κόστος, διότι αν αυτός κάνει έλεγχο κόστος και είναι σωστός, είναι μάγκας αυτός και δουλεύει και τα λοιπά και δεν γίνεται κλοπές και απάτες, να έχει κέρδος. Δεν έκανε έλεγχο κόστος, αλλά έκανε το εξής. Κέρδισε, λέει, πολύ περισσότερα από τον περασμένο χρόνο. Αντί να του πήγαν μπράβο, λέει, κέρδισε. Ενώ τον άλλον ο οποίος πουλάει ακριβότερα, δεν τον έκανε έλεγχο. Έλεγχο σημαίνει συγκρίνεις δύο πράγματα. Δεν έκανε έλεγχο τον Μπαρμπαστάτη. Πώς ο ένας έχει χαμηλότερη τιμή και έχει υπερκέρδη και ο άλλος έχει χαμηλότερη τιμή και δεν έχει υπερκέρδη. Έτσι. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και μια ομορφότερη εβδομάδα.